κτήμα Βερικοκιάς, ποικιλία Lady Cot, σε υποκείμενο Μυροβολάνο 29C, ηλικίας 5 ετών. Η ποικιλία Lady Cot είναι μια ορθόκλωδη αυτογόνιμη ποικιλία, η οποία έχει μεσοπρόημη άνθηση, Συνήθως καρπίζει αρκετά καλά και έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι ορθόκλαδη. Εδώ πέρα ο παραγωγός έχει κλαδέψει την ποικιλία και θα δούμε μερικά πραγματάκια πάνω στο κλάδεμά της. Η κάθε ποικιλία βερικοκιάς έχει το δικό της κλάδεμα το οποίο είναι διαφορετικό. Οι ορθόκλαδες αυτογόνιμες ποικιλίε, όπως η κλαδεύονται περίπου με τον ίδιο τρόπο. Η Lady cod έχει το χαρακτηριστικό ότι καρπίζει όπως όλα, όπως όλα τα βερίκοκα σε μικτούς βλαστούς που φέρουν και καρποφόρα μάτια και φιλοφόρα μάτια και αυτή είναι αυτή εδώ η βλαστή έτσι που είναι κυρίως λεπτοκλάδια και εχμές χαρακτηριστικό της ποικιλία είναι ότι τους καλύτερους καρπούς τους κάνει πάνω στους βραχίονες. Γι' αυτό και είναι μια ποικιλία στην οποία αφήνουμε πολλούς βραχίονες, συνήθω 6 ή 7, τους οποίους και ταχτοποιούμε τακτοποιούμε έτσι στο κλάδεμα, έτσι ώστε να είναι, να, να είναι περιφερειακά στο δέντρο. Ούτε ο ένας πάνω στον άλλον, ούτε ο ένας να σκιάζει τον άλλον αλλά να καλύπτουν το χώρο σφαιρικά από το δέντρο, κυκλικά και ομοιόμορφα Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο παραγωγός άφησε βραχίονες ωστόσο κάποιους τους άφησε διπλούς όπως αυτός εδώ, αυτός και αυτός είναι ο ένας πάνω από τον άλλον επειδή είναι η ποικιλία ορθόκλαδη θέλουμε να τη βοηθήσουμε έτσι ώστε να ανοίξει βέβαια ανήκει και με το βάρος αλλά καλά είναι ελαφρώς να τη βοηθήσουμε να ανοίξει και με το κλάδεμα η καλύτερη καρποί της ποικιλία αυτής επαναλαμβάνω γίνονται πάνω στους βραχίουνες αυτό δεν σημαίνει ότι αν μπορέσετε να κάνετε και, και έναν παραγωγικό βλαστό πλάγιο μπορείτε να τον αφήσετε και να πάρετε πολύ καλούς καρπούς όπως για παράδειγμα εδώ πέρα βλέπουμε ότι άφησε τον κεντρικό βραχίωνα ο παραγωγός αλλά άφησε και κάποιους πλευρικούς βλαστούς εδώ πέρα οι οποίοι ναι μεν ανταγωνίζονται τον κεντρικό βραχίωνα κατά δεύτερον έχουν αφήσει χωρίς Χωρί καρποφόρου βλαστού τον κεντρικό βραχείο, γιατί σκιάζουν. Οπότε, αναγκαστικά, για να μην χάσει ο παραγωγό, την παραγωγή άφησε αυτού του δύο βλαστού. Ωστόσο, αυτό που βγαίνει προ τα έξω, προ τα εκεί που πρέπει το είναι τελείω λάθο και πρέπει να αφαιρεθεί. Έτσι, θα βοηθήσουμε να βγει και περαιτέρω. Θα βγουν περαιτέρω εχμέ εδώ πέρα. Μπορεί να πετάξει η βερικοκιά. Ειδικά η Lady Cot καινούργιε εχμέ. Στην κορφή άφησε ένα κεντρικό βραχίωνα μέχρι τα 3 μέτρα περίπου και άφησε και ένα υποβραχίωνα. Εδώ πέρα κυρίω δεν μα ενοχλεί πολλέ φορέ να έχουμε δύο ψηλά, να έχουμε δύο. να καταλήγει σε δύο υποβραχίωνε ο βραχίωνα όταν αυτοί δεν σκιάζουν κάποιο άλλο κομμάτι του, του φυτού. Επαναλαμβάνω το συγκεκριμένο κλάδεμα αφορά αυτογόνιμες ορθόκλαδες ποικιλίε. Όπως για παράδειγμα και εδώ παραγωγό άφησε δύο διέρεση των βραχίωνα σε δύο υποβραχίωνες αλλά επειδή δεν είναι ο ένας σκιάζει τον άλλον αλλά ουσιαστικά μοιράζονται στο χώρο μπορούμε να τον αφήσουμε. Αυτό ήταν το λάθος που είχε κάνει πριν οπότε προσπαθώ να βοηθήσω το βραχίωνα να πάρει τη σωστή κατεύθυνση για να συνεχίσει και να ανέβει. Έτσι, άφησε τον έξω. Και εδώ έχει κάνει το ίδιο λάθο. Έχει αφήσει τον κεντρικό οδηγό με κάποιε καρβοφόρες πλάγιες βέργες Αλλά μου έχει αφήσει και μερικέ χοντρέ εδώ πέρα οι οποίε ανταγωνίζονται. τον κεντρικό βραχίωνα μας. Οι άλλες επειδή δεν είναι ιδιαίτερα, λέμε ότι μπορούμε να τι αφήσουμε για να πάρουμε τη φετινή παραγωγή. Γενικότερα είναι ένα παραγωγικό δέντρο, ωστόσο σαν βερίκοκο είναι και αυτό ευαίσθητο στον παγετό. Άρα, θέλοντα να δώσουμε ε, κάποιες βασικές γραμμές για, την, για το κλάδεμα της Lady Cot, καρπίζει επάνω στους βραχίονες καλύτερα από ό,τι στα πλάγια, κάνει καλύτερους καρπούς, πιο μεγάλους ε, πρέπει να μοιράσουμε τους βρασίων της περιμετρικά στο χώρο του δέντρου να καλύψουμε όλη τη σφαίρα συνήθως 6 ή 7 είναι καλά και φυσικά να δώσουμε και το ανάλογο ύψος που θέλουμε θα πρότεινα τουλάχιστον 3 μέτρα για ένα δέντρο τη ποικιλία αυτή. Επαναλαμβάνω ότι δεν κλαδεύονται όλε οι ποικιλίε βρικοκιά με τον ίδιο τρόπο. Στις κορφές μπορείτε να τις δώσετε και άλλου ύψος. Εδώ παραγωγός την στα 3 μέτρα. Το δέντρο για την ηλικία του, αν δεν κάνει κάποιο παγετό στην ανθοφορία, θα είναι ιδιαίτερα φορτωμένο θα χρειαστεί σχολαστικό αρέωμα. Σε κάθε αιχμή μπορεί να αφήσει ο παραγωγός δύο βερίκοκα για να έχουν και, και το κατάλληλο μέγεθος εμπορικό.